Εμένα ρωτάς. Ακόλο παίχνιδο είναι. Κακής ποιότητας αγωνιστικός χώρος. Κόσμος δεν υπάρχει στο γήπεδο. Ένα κολοπανό στα ρώσικα. Απ' τη θύρα 10. Ο Ηρακλής πτώμα δημιουργικά. Πήγε στη δύναμη. Γίνανε 6-7 φάουλ. Για κάρτα δεν τα έδωσε. Παίξαν δυνατά. Το goal offside 1,5-2 μέτρα. Δεν πήρε χαμπάρι ο επόπτης. Δεν βλέπω να γυρίζει η ιστορία. Αλλά το ερώτημα είναι να ρωτήσουμε εδώ τους παοξίδες. Εδώ, που δέχτηκαν το goal offside. Δεν σε δείχνω, ρε μαλάκα, το goal offside. Έβαλες, σε δείχνω, παπάρα. Τι, χάρηκες. Τυχαίνουνε και αυτά σε αυτά τα παιχνίδια. Τι. Τελείως δύναμης όπως είναι, τυχαίνουνε και αυτά. Άμα το φας τώρα την Κυριακή. Άμα σε βάλει ο Ολυμπιακός την Κυριακή, τέτοιο κόλ θα γίνει. Βάλουμε τώρα στο παρελθόν πολλά τέτοια κόλ σε βάλε. Και ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός μου την βάλει. Σε έχω βάλει ο Ηρακλής τέτοιο γκολ. Δεν τραβάς τα μουσια σου ρε μαλάκα που σε έβαλε ο Ηρακλής τέτοιο γκολ. Παπάρα. Φάει το κουλούρι σου τώρα εκεί, καρχίδι. Σε έβαλε ο Ηρακλής τέτοιο γκολ, καραγκιόζη. Πότε σε έβαλε γκολ ο Ηρακλής τέτοιο γκολ. Όποτε βρίσκεις τον Ηρακλή τον γαμάς να πούμε. Έρχεται ο Ολυμπιακός, κάνει το πάτο, βάζει με τη διετσιά. Φωνάζεις, καρχίδι. Και αυτός ο Ηρακλής για να σωθεί. Γέννη ψυχούλη. Λεβαδιά χάνει. Χάνει Λεβαδιά. Καλό είναι αυτό. Άλλη κολομάδα εκείνη. Άλλη κολομάδα εκείνη. Κοίτα τι Ηρακλήδης. Άρχισε ο Καζαντζίδης στο ημίχρονο τώρα. Πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι. Φτούσου. Σκουδούλς. Κιλίμ. Πέναλτι. Γράφε εσύ. Like, like, μαλάκι, like. Πέναλτι. Όταν τέπεσε κοιτούσε το χέρι του. Τρομερές φυσικές δυνάμεις, ταχύτητα. Αλλά τα μαρκαρίσματα, είναι ασύλληπτα κακός. Θα μπορούσε να παίξει καθαρό οχτάρι, αλλά κάθε μαρκάρισμα είναι κίτρινη κάρτα. Και δεύτερο μαρκάρισμα κόκκινη. Τι έβαλε αυτός ο Γλώρος. Αυτός είναι λεγιονάριος με φούιτ. Με φούιτ λεγιονάριος. Με έχει απογοητεύσει. Σάββα το λέγαμε και λεγιονάριος. Όταν πράσει ο Πάοκ την μπάλα, είναι η κίτρινη κάρτα, η μπελάση η ιστορία. Ή βρίσκουμε στο διαιτητή και αποβολή. Αυτός δεν συμμετέχει καθόλου στο αμυντικό κομμάτι του Πάοκ. Ένα τέτοιο παίχτη, για να το συγχωρέσεις, πρέπει να τρώει σε κάθε ημίχρονο 3-4 φορές 2-3 αντιπάλους για να κάνει ατομική ενέργεια. Σωστά. Ναι, για να πεις μάγκα, σε συγχωρώ να πούμε, μη μαρκάρεις, άσε θα βγάλω εγώ ένα χάφι εκεί, μην γυρίζεις πίσω. Θα βγάλω το τσίμηρο, τρε παιδί μου. Ναι. Το βγάλω εκεί δουμπλάρισμα και τέτοιο. Αλλιώς, κουμπράκι φρέσκο, ε. Καλό κουλούρι. Ταριώλης, καλό κουλούρι. Όχι, δεν είναι κουλούρι, πως είναι κλάος, αντί για κουλούρι. Αν είσαι ο Χιμένες 3-5-2 ή αν έβαλε τέταρτο μπακ τον Κολοβέτσιο, γιατί δεν φαινόταν στην τηλεόραση. Έβαλε Κολοβέτσιο, το είδα. Αλλά στην αρχή έτσι όπως το είδα, νόμιζε ότι έπεσε με 3 στόπερ και full μπακ τον Χριστοδουλόπουλο. Και όταν με χτυπήσει, τρελάθηκε λέω αυτός. Ήσουν στο γήπεδο. Δεν έχει μπακ, θα πει ο Μπράγκες τώρα. Με τον Αβλατανιά, αλλά. Γιατί όπως το είδες στην τηλεόραση, επειδή είσαι γήπεδο, ήσουν γήπεδο. Μου φάνηκε ότι το έλυσε 3-5-2, αλλά τελικά έβαλε τον Κολοβέτσιο δεξιμπακ. Το είδα μετά. Like, like, μαλάκες, like. Λέβο, να γίνει, έγινε, εντάξει. Έγινε αγόρι μου, έγινε, για καλά. Like, like, μαλάκες, like. Κολοβέτσιος, ρε φίλε. Πάρε κι αυτός. Πάρε λίγο καλτ. Πάρε λίγο καλτ κατάσταση. Like, like, μαλάκες, like. Είναι εύκολο
μπάλα στον κόλπο. Δυσκύλει στο μαρκάρισμα όμω, στον κόντρα Κώστα, τώρα μην με τρελαίνει. Άντε τώρα κόκκινη ήταν αυτή. Ο Πέλκα είναι καλό στον κόλπο. Στον γόλ. Είναι καλό στον κόλπο. Έχουμε εδώ ένα βουνό, ήρθε θα μα πει για τον Άρη. Μπέζο, πιάσει τον Μπέζο λίγο. Δείξε λίγο Μπέζο. Με τη λέχου ήταν εδώ. Πήγε Καριλάου. Με τη λέχου. Είχετε κόσμο. Χίλια άτομα είχατε. Γύρω στι 3.000. 3.000. Πέρασαμε ωραία, πήραμε το μάτι. Αλλά δεν φτάνει αυτό μόνο. Τι θέλει, θε ρε κουφάλα του βαθμού από τη Λαμία, έτσι θε να ανέβει. Περιμένουμε εμεί την έννοια. Έχουμε χρόνια, θα το πάρουμε. Λιγούνια δικηγόρο. Έχω χαράλια μου. Αργύρι, Λίβα. Θα πάρει τα αργύρια μου στη Λίγη. Να τα φάει πέσω, να θα πάρουμε την αίσθηση. Με το Λίβα αντίπαλο. Ναι, ρε. Ο γρόγιο. Ο αράλιο. Αδερφό και κουμπάρο. Μπορεί να βγάλει το κουμπάρο ναρκωτικών. Το μεγαλύτερο κοπόσφαιρο από τη φυλακή. Το Λίβα και τον Γκούλια δύσκολα τον έχω. Ο Άρης είναι σε δύσκολη θέση. Αυτό τον νίκη ήταν εκεί τον πήρατε. Για προπονητή. Τι προπονητή. Πες την παρακρύπη Γολαμπίδο την ανέχουμε. Θέλει δεν θέλει. Θέλει δεν θέλει. Ανέχουμε στην κατηγορία τη μεγάλη διότι ακόμα έχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Και πιστεύω με Λαμία. Γλυκά προφιτερόλ έχεις να δώσεις. Τρίγωνα πανοράμα. Εμείς δεν πληρώνουμε. Εμείς είμαστε Άρης. Το οποίο είμαστε μεγάλη ομάδα, θα το δείξουμε, δεν έχουμε, δεν πληρώνουμε, γιατί η φανέλα αξίζει πάρα πολλά. Τα λεφτά όμως είναι καλύτερα από την φανέλα. Όχι, θα το πάμε... Δεν είναι ίδιος ο Μπέζος, ρε μου. Ότι είμαστε... Η Κατερίνα Λέχου, λίπε, ρε μου. Πέσεις, η Κατερίνα Λέχου, ρε μου. Πέσεις ότι θα ανέβουμε, γιατί οι πελάτες μας παίζουν πάρα τώρα, στο ημίχρονο είναι. Πέσεις, θα ανέβουμε. Έτσι, οι πελάτες μας παίζουν. Θα πιάσεις η Λαμία, που έχει πρόεδρο με λεφτά. Θα πιάσεις Απόλλωνα, που έχει πρόεδρο με λεφτά. Ενώ δικό σου κρύβεται στα λαγούδια, 5.000 εργαζόμενοι τον κυνηγάνε. 5.000 ένα Αναστόπουλο. Ωστή, πιστεύω ότι η Λαμία κάπου θα έχει. Πού έγινε μόνο. Πάει στι αίρε, ανοίγουν τα πόδια. Πάει στον έπαρτο, ανοίγουν τα πόδια. Πάει στην καρδί, ανοίγουν τα πόδια. Πού δεν προλαβαίνει. Υπάρχουν σοβαρά παιχνίδια που θα έχει απλό βαθμό. Τι ώρα, θα χάσουν όλοι, θα του χάσουν σου. Αλλά είμαι Αργανό. Σκέτσο. Και συνεχίζω 50 χρόνια να είμαι Αργανό. Μ' αρέσει η Είμαι από τη Νέα Χαλκιδόνα και στέλνω χαιρετίσματα στην Κατερίνα Λέχου. Στο κουβάρο με τον Πίτσο του Χρήστο. Το παλιό παίχτη της Καστοριάς. Παλιό παίχτη της Καστοριάς. Από όλων Αθηνών και τελείωσε την καριέρα του στο Εγάλιο. Εγάλιο, ε. Με τον Σιλιοπορίτη στο Λάκη. Σε βλέπω ρε Κούση, 65 χρονών τον Μάβο να βγει. Φράπα είσαι. Καλωσορισμένο, τι να δηλώσει. Τι να δηλώσει. Αφού παίρνει από την Ελένη εκεί με νεγάκι, δίνει από τα πριν. Συμμετοχέ μα, τόνι μόλι να πούμε. Άστα τα. Πα εκεί στην πριν, εκεί τώρα τα κάνει. Η Ελένη εκεί με νεγάκι, α τα δίνει τα χαλαγία. Εδώ η διαφορά ποιότητα των δύο ομάδων είναι εμφανέστατη. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να δημιουργήσει, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα καλή κατοχή. Βγαίνουν στα χαφ, κλέβουν ο Τσίμηρος με το Χαρίση εύκολα. Παίζουν την κόντρα ο Πάο και την φάση στο ένα με έναν από τα πλάγια με τον Νουάρτα και με τον Ενρίκη. Τώρα με τον Μπέλκα δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Αλλά καμιά διαφορά η μία ομάδα με την άλλη. Ο Ηρακλής τώρα ήρθε στο ξύλο. 6-7 φάουλ στην αρχή για κάρτα έδειξε ο διαιτητής τη φιλοσοφία παίξτε δυνατά. Αλλά ούτε αυτό φάνηκε ότι ήταν ικανό για τον Ηρακλή. Θα διορθώσει ο διαιτητής μια ζωμάρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Ηρακλής να παράξει και αν αφήσει χώρους γιατί θα ρισκάρει κάποια στιγμή μπορεί να φάει και δεύτερο και τρίτο χώρο. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ο Ηρακλής θα μπορούσε να κλέψει το μάτς, έτσι πήγε να το κάνει σε μια νεκρή στιγμή, σε ένα κρύο χρόνο, ένα γκολ offside. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Μια χαρά. Είναι ευλογία για μια ομάδα από τα κεντρικά χαφ, το εξάρι και το οχτάρι να παίρνει γκολ. Δηλαδή, σήμερα ο Άρης, ας πούμε, έβαλε δύο γκολ ο Παυλίδης, το οχτάρι. Και εμείς υπήρχε. Ναι. Είναι ευλογία αυτό. Να σούτ από μέση απόσταση και καλά ποδάρια. Παλιά είχαμε χαφ που σκοράρανε από μέση απόσταση. Του Κουσουλάκηδες, είχαμε Σκαρτάδους, είχαμε Κουίδες, είχαμε Μπαλίδες, είχαμε... Πάνε και πιο μπροστά στο χέρι, βάλετε και τώρα ο Τσίμηρο, το Κάνιας, αυτούς που είχε πάω, Τσίμηρο, Κάνιας, Κάτσε. Τι άλλοι είναι, Σάκοφ, αυτό ήταν κάτι. Λίγο από το Σάκοφ παίρνεις επιτελικά. Πού είναι ο Θεκουσταροδέκαρο, ας πούμε. Ο πίσω θα είναι πολύ να βάλει κόρα. Ο Λεωζίνιο.
Είναι σαν 80 χρονών γέρος που βγήκε από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγχείρηση προστάτη. Βάλτο σε ένα μπαρ με 10 γυναίκες, να πούμε, το Λεωζίνιο, τις βόδιες τα κοιτάει. Τις γυναίκες τις αφήσεις. Τις βόδιες τα κοιτάει. Έτσι κι αυτός από πιτέ μακετάει μπάλα δεν βλέπω. Σαμένα πράγματα. Ακόμα έρχεται η μπάλα, τη βλέπω. Ναι. 4 δευτερόλεπτα για να φτάσει. Μπορεί ο Λεωζίνιο να κάνει κάτι. Τι. Αντί για δύο χάφα από πίσω να έχει τρεις. Και. Να παίζει ένα μπασταρδεμένο ρόλο και να πεσάρει ψηλά. Στο κλειστό το χώρο να κλέψει και να γίνει γύρω από το χώρο. Πόσο μα έχει μεγάλο χώρο, ανοίγματα, κρυσίματα, τριαγώνια και τέτοια. Τέλειο μπροστά τη μετά. Πάει για 2-0 το μα, θα ξέρει. Λε, εγώ και. Χίδα το. Μετά μπουν μέσα η θύρα 10. Ο Κανελάκης θα φύγει. Μα μα μα. Κοίτα, φύγει για το χρόνο μαζί. Πόσο σου αμπίδε. Κοίτα, φύγει. Δεν έχει. Εξάπλωτο είναι το χρόνο. Ο Λεβαδιά ισοφάρισε τώρα. Κακό αυτό. Γι' αυτό σου λέω στοίχημα και το έχω την πρώτη. Άμα το γυρίσει η Λεβαδιά και αυτοί χάσουνε. Πιπακόλο Κλαούντια Καρδινάλη είναι η ιστορία. Θα γίνει δουλειά του Γνώτα, του Σογκούνα. Ήρθες από τον Μπίσεσβαρ. Εντάξει, θα έρθει σαν τρίτο σκάφι να μαρκάρει ο Μπίσεσβαρ, δεν θα έρθει να είναι πένα. Πιο γενική άντρα. Λοιπόν, ναι, αλλά κοίτα. Αλλά κοίτα. Τις παλιές διαγώνιες, σπάρε βάλε του Μπίσεσβαρ, ο Άρτα δεν τις έχει. Πώς δεν τις έχει. Αλλά δεν έκανε τις άλλες. Μπορεί να φάει. Η γωνία που έβγαλε το τέτοιο, να σε έβγαλε στους άλλες και την έβγαλε. Στο ένας με έναν. Την παλώσε, την παλώσε. Την μπάσα, την πάρε βάλε. Του Μπίσεσβαρ δεν την έχει. Άκουσε. Του Άρτα. Δεν την έχει. Δεν την έχει. Ο Άρτα τώρα άμα πάει να παίξει στην Αμερική, μπάλα δεν θα παίξει. Στο αεροδρόμιο, άμα σταματήσει στο αεροδρόμιο τη Νέα Υόρκη στο αεροπλάνο, θα μπει η CIA και μόνο από τα μούτρα θα το βάλει 10 χρόνια μέσα. 10 χρόνια μέσα θα το βάλει τα μούτρα του Άρτα. Δεν είναι μούτρα αυτά να τα λέμε αλήθεια. Για πες για Τσάλμα τώρα. Τσάλμα. Για πες για Τσάλμα. 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 Τρέχει. Τι τρέχει. Τρέχει. Πόσο εγώ. Ένας με έναν καλούτσικος. Φορτώνει. Βρήκε εστία. Ναι. Εστία τη βλέπει τώρα. Σας πει το κομπρίγιος. Ναι, αλλά στον κοντίο α. Στον κουτί ο Τσάλμα τσι λείπει επειδή δεν πάει. Φάνηκε ο κουβάτι. Φάνηκε ο Τσάλμα. Γράψε, γράψε τώρα. Γράψε, γράψε τώρα. Πέναλτι. Ας, τα μπει. Πάρε στον κόλο. Άγε τόσο κόλο. Σάου Άρτα. Και ο ένας ο κόπτης είναι, ο Στάμου είναι στόπερ, είναι αργός. Αλλά και ο Πάου κολοτρίβεται τα αρχίδια του, δεν βγαίνει στην κότρα, δεν βγαίνει. Τα λαφτά, η Άρτα και αυτά, δεν μάει. Εκεί μέσα, εκεί στο κουτί σε θέλω. Στο κουτί την μπάσα βάλε, ένας μένα το σουτ. Σε λυπηπήξη του κουτί. Θα γίνει σέντρα να έρθεις από πίσω δεύτερος φορ. Άσε, Γουάρντα, σε δούμε τώρα. Καλό σου, Γουάρντα. Καλό, είναι και καρούμπαλο εκεί. Μέχρι καρούμπαλο. Τα δεδομένα του πάω και εγώ θέλω κάτι καλύτερο εκεί. Για να είμαστε τώρα ειλικρινεί. Σαν τι θες δηλαδή. Σαν τι θέλω δηλαδή. Ναι, αλλά αυτό που θες είναι και 5 χαρτάκια. 5. Ναι, αυτό που θέλω. Ένα καλλιράκι. Να σου πει όλοι. Τι θέλω εκεί. Ένα Τζόρι Ντομίγκες 30 ετών. Εκεί θέλεις. Τον Γουάρντα. Λίγα σου είπα. 7 πάμε εκεί. Δεν το θέλω. 7 εκατομμύρια είναι το Γουάρντα. Ο Μπίσεσβαρ που έχει αεροτομήσει τον κόλο σαν τη πόρσε τη καρέρα του 72. Και χιλιάδες σαν το. Το πρωί 8 η ώρα δεν πάει για προπόνηση στο παράδειγμα. Στο πρασά πάει. Στο πρασά. Τώρα ο Ηρακλής δεν έχει και επιθετική αλλαγή. Έχει το Λουκίνα. Ποιο να βγάλει τώρα πάλι το Λουκίνα. Ποιο να βγάλει. Θα βγάλει το Γροντί. Το Γροντί θα βγάλει. Βγάλει το Γροντί. Να βάλει το Λουκίνα. Και εκεί να πάει ο Λεωφίνος στη γραμμή. Τη μάνα του Σαββίδη με την αρεσική έγινε. Εμάς τη δικιά μας τη μάνα, τη γυναίκα και την κόρη της έχουν γαμίσει όλο το Instagram. Τι να κάνουμε τώρα. Το μαλάκα του βρίσανε τη μάνα, εμάς τι να κάνουμε δηλαδή. Μας βρίζουνε. Και την πεθερά μας βρίσανε εμάς. Τι να κάνουμε τώρα. Θυχτήκε τώρα. Μαλάκα. Πουτάνα, πουτάνα του Μαρινάκη, μάνα δηλαδή. Θυχτήκε κανένας. Ή του παίχτη ας πούμε. Πουτάνα, πουτάνα, ξέρω εγώ, του Κατσιαμπή η μάνα ή του Γραπτόπουλου η μάνα, η θεία, ξέρω εγώ. Πού στην Καριόλη Αντριόλη. Σας πήραξε η μάνα του Ιβάν. 40.000 ευρώ βρίζω τις μάνες, δεν σας πειράζει. Του Ιβάνη Ιρτεϊκό. Του πήρα και τη φωτογραφία τώρα, του χαρτί του Σεντόνι τώρα, με ένα μαρκαδόρο. Στην κοιλότα τώρα, βρίζω του Ιβάν τη μάνα. Και είναι και κομμουνιστή. Δεν υπάρχουν, κομμουνιστές δεν υπάρχουν έρευση πραγματικός. Πάρ' το κρυφό. Πως όλοι
Τι παλιό μου. Το Μπέρκα ξέρεις που είσαι. Εδώ δεν ξέρεις που ήταν. Τι θέλω να δω μια φορά τον Μπέρκα. Να πάει πάνω στο Μπέρκα. Να τον τριπλάρει. Να τον τριπλάρει και να πλαχάρει μια φορά. Ή να πάει να βγει μια κατά συνθήκη παλιά πλάγια, λέμε, να φάει τον μπακ στο ένα σπένα και να μπει. Δεν πρόκειται να δεις ποτέ. Θα το δεις αυτό που θα δεις τον Μπέρκα, βάλ' το στο κουτί μέσα να μην πάρει, θα το βάλει τον κόμμα. Απ' έξω μέσα δεν μπορεί να μπει. Μέσα σκοράρει εύκολα και γι' αυτό το στέκεται. Εγώ είπα διπλό δεν βγαίνει, θα είναι διακοπή. Συγκίνησε η δουλειά. Τι το πάει, 58 είναι. Συγκινάει η δουλειά τώρα. Τι το πάει. Άλλο σε 75 δεν γίνει το εκεί. Έχει ένα κοτρόνι τώρα. Θε να διακοπεί το μάτσο. Να γίνει το 2-0. Α, τελείωσε. Α, το μπορεί να γίνει το 2-0. Έγινε. Α, το μπορεί να γίνει το 2-0. Είναι το λαμούδι και απαντά το λαμούδι. Εδώ. Στην νύχτα καλό. Μπράβο, σε λύση διαφορά. Στην μπάλα παραμύθι, τίποτα. Παραμύθι. Εμένα ο Αναστόπουλος με είπε. Τι είσαι. Μην ακούς. Προνεκτάρι. Αέρα. Μεγάλος ψεύτης. Παπάς. Ψεύτης. Μόνο λόγια, ιστορίες, φράγκα δεν υπάρχουν. Παπάς. Παπάς. Ο Αναστόπουλος, μετά πες το αυτό. Μέγας ψεύτης, ο Νίκτας. Για παπάς. Ο Αναστόπουλος, το είπε. Ωραία. Η κριτική. Μαγιά μόνο με το πιστόλι. Καλά, μόνο με το κόκαλο. Αλλά δεν είναι κόκαλο. Συντηρητικό δεν πάει. Μόνο τσιμπέρι, φτιάχνουν κουσκετέρια. Εγώ και στις συναλλαγές τους. Ναι. Έδωσα προκαταβολή για ένα όπλο. Και πήγα στην παραλία. Ναι. Και όλο μπορλό. Όλο μπορλό τα φράγκα. Μπορλό τα λέω. Με φιλαράκι, έχω άκρη, έχω ζωνιανά, σε φέρω το όπλο. Το σίδερο δεν ήρθε ποτέ. Τι προκαταβολή, όχι λέω. Πόσα θες να κολοκριθεί για το λέω. Πόσα 300. Έτσι, απάντηση είπε κιόλα. Σε πάνω μου λέει, δώσε και 80 για τα λουκούμια, για τα καψίλια. Δίνω κι άλλα 80. Τι σύνολο, το κάνεις τώρα, λέω, μόλις μου το παραδώσεις, το έτσι, άλλα 800. Άλλα 800. Άλλαξε το τηλέφωνο, φίλος του κόκκινου. Ω, ένα πατέρα. Ο Φιτζής. Ω. Έφαγε σκουλιούς δηλαδή. Με κριτικό συναλλαγή δεν θα κάνει. Και άμα δεν θα πεις, βγάλε το όπλο και να μαλώσει. Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Με τίποτα. Δεν θα έχει. Όπα, να γράφει το χ, γράφει το χ. Ω, γράφει το χ. Μια και έξω. Βλάκα κοντή. Ω, βλάκα κοντή. Ελλάδα μας. Δεν μπορεί να εκτελέσει ένα φίλο. Δεν έχει μιλόμενο. Είδες τη Τότεναμ το Σέντερ Φορ σήμερα. Ε, από τα 5 μέτρα να έρθει ο Γκροντής, ο Γιάννο Σταυρό θα πάει μπάλα. Δεν έχουν εκτέλεση. Ας αυτές τις μαλακίες που λέει ο Γαλάνης. Στατιστική και μαλακίες. Τι θα κόρνα Στις κόντρες, αυτοί έχουν ένα χάφι. Ποιον έχουν, τον Πάνη, Στάμου μου είναι στόπερ, αλλά είναι αργός. Στόπερ πει. Κανετόπουλος αργός, για πάρεις αργός. Στάμου αργός. Χτυπήσουν εδώ και για μίσα. Λουσίνιο 10 δεν μαρκάρει.
Ήταν ένας μπακραβί, δεν είναι πέντε, ακούνε τέσσερις φορά, του κάνουν 0-2. Δεν μια κρεατοταβέρνα που να είμαστε μόνοι μας, γιατί όλα τα ταγάρια πάνε να πάνε ψάρια. Και καλά. Πού μπορεί να βρούμε ένα μαραντό. Πάμε χωριό επάνω ζύχνη. Πάμε ρε στη έχει ρε μαλάκι. Έχει ρε πράγμα. Πού μας τα ίσουν τα ραμάδες και τέτοια. Τα ραμάδα έχει και ραμάδι. Θα πέσει πρόβατο. Και σόφιες γαρίδες. Και στο θερμαϊκό. Και στο γουρούνια ροζάκια. Έκανα τζόκινγκ εχθές χιλιόμετρα. Παραλία. Πόσες κάρτιλα πήγες εκεί. Άκουρε μου, άκουσες κάτω, κάτω. Έχει ένα σαν θηγικό οξύ ένα πράγμα, ένα κίτρινο. Ναι. Βλέπω ένα μαλάκα. Ψάρε. Έχει τελείωνα, το έκτο χιλιόμετρο. Κάτσα το πάω βάδι, λέω, γιατί είμαστε και σε ηλικία εμβράκο. Λέω, μας τώρα, λέω. Τι ψαρεύεις. Τι ψαρεύεις από εδώ. Το θάνατο. Τι βγάζεις από εκεί. Μόνο τα χειρουργικά βγαίνουν από εκεί πέρα. 6 χρόνια άνεργος. 6 χρόνια άνεργος με λέει είπε. Και την πότα του Γερμανού να βρω λέει θα την ψήσω. Ωρε πού στην οτι γίνεται. Τη Βαλκάνια γίναμε ρε πού στην οτι. Τα ψάρια εκεί πέρα να ξέρεις. Ρίχνα τα ψάρια. Έρχεσαι τίποτα. Λέει, λέει ο κόκκινος. Άμα δεις ένα προσφυγάκι λέει. Με στη θάλασσα να πέφτει στο Θερμαϊκό. Θα βουτήξει. Πού να βουτήξω, ρε. Εσύ τι θα κάνει. Λέει θα βουτήξω. Λέει πώ θα βουτήξω. Πώ. Εσύ λέει τι θα κάνει. Εγώ λέω επειδή πιστεύει. Δεν θα κάνω μια προσευχή στον Άγιο Ραφαήλ. Να σωθεί το προσφυγάκι. Θα κάνει. Παλιό μαλάκα ψεύτη λέω θα πέσει κάτω. Πού να πέσει το προσφυγάκι. Καμπορά η γυναίκα σου να πέσει. Λέω πώ την πουλαμε θα πέσει. Τα ψάρια εκεί πέρα πώ ζουν να πέσει το κόκκινο. Για ημερομηνία, πότε, σαν το μετρό, σαν το μετρό είναι ο καθαρισμός. 7% αναπηρία από μπαλονάκι. Τι είναι ρε, πλάκα, φάουλ είναι ρε, πλάκα. Με κομμένα χέρια πάνε στο ΙΚΑ. Τους δίνουν 30%. Πήγε από εδώ, κλέφτης λέει. Θέλω να με κλείσεις ρε πούστη στο κλουβί. Με τον γιατρό που έδωσε τον Παπαγεωργόπουλο 67%. Του καμίσω τη μάνα. Και εγώ τον κλειδί να κρατάω. Μαούλο θα τον κάνω. Έκανε σκι, ναι. Σκι, έκανε. Καλά, δεν βρεθιάζα τον Δύρη πάνω που έκανε σκι. Μαλάκες, δύο στα τηλέφωνα. Φλόρι είμαστε. Κολόφλόρι. Τους έλα δω ρε πούστη. Βάλτο στον πουρμπαγάζ μέσα. Μπράβο το σωσέγγι σου. Πού τα κλεμμένα ρε καριόλοι πες. Πού τα. Λαμπερλό. Λαμπερλό. Πάτε μια διακόρτα. Άντε. Πάω μια άρα τελειώνω. Ω, τον κάνω εκεί. Σήμερα εμένα να βάλεις Κώστα έβαλε το τζάλμα παιδιά. Μαλάτος, της μαρμίτης, τι να σε πουλήσει. Έλα Κώστα μου, μαλάτος. Είναι, το έχω ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, αλλά σε τι πουλάει. Δεν πιστεύω ρε πουλή, ούτε στο ΙΚΑ, ούτε στις ασφάλειες. Μέσα σε γενούλα το χεράκι. Έχω το κουμπαρά. Έχω το κουμπαρά, ανοίγω, δίνω. Τι πλατάνη τα έχεις κομμένα ρε. Δηλαδή του λέω, μου ζήτησαν λέω λεφτά, σωστά, για το λιγικό και το χεράκι της Ευγενίας. Το καλύπτει λέει η ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό δεν το ξέρω εγώ, δεν καμία σε του λέω. Μόνο λεφτά, δεν θα πάρεις τη σκύλη. Δώστε το παιδί. Βόρεια Ελλάδα, και Βόρεια Ελλάδα, ενωμένη Βόρεια Ελλάδα, μαζί ομάδες της πόλης, όλο θεωρία, όλο offside βάλατε, οι άλλοι παίζουν ξύλο, το πανό ευρίζει τη μάνα του Ιβάν. Ενωμένη πόλη και η Βόρεια Ελλάδα, ενωμένη Μακεδονία και τα αρχίδια που τα δύο. Γεια της Ράσμης. Έτοιμος είναι ο Κάτσε να μπει. Έτοιμος είναι. Ο Πάς θα πάει στο ξύλο για δεύτερο εκείνο. Έτοιμος είναι. Έτοιμος είναι γιατί δεν θα αρέσει να τη βλέπω. Για... Χάρισε το. Εγώ δηλώσεις θα κάνω. Θα σε δύρω. Θα πάρω πρωτάθλημα. Θα σε καμίσω. Θα πάμε καλά. Εγώ δεν τα λέω αυτά. Ναι, αλλά είναι δουλαποθή και έτοιμη για τα τροπή. Ναι, ναι, εγώ. Σου παρακαλώ, την κουτσάρα. Εγώ κοιτάζω να κάνω δουλειά, χωρίς να λέω. Θα κάνω χαρά. Θα σε κάνω, θα σε δείξω. Ας κάνει ομάδα, να πάρει και τη διαιτησία, γιατί βλέπω καλά τον πάρει. Να το πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ λέω το άλλο.
πάρουν το. Που πάρει τη διαιτησία και του φάνε κανένα πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Και πάρει τα παπάρια μου για πρωτάθλημα. Εκείνο είναι εμένα που με, που με κάνει έτσι λίγο. Αυτά τα συμμαχικά θα πάρουμε και θα κάνουμε αγνό το ποδόσφαιρο. Θα του κάνω ο Μελισανίδης τέτοια πονδιακή μπουστιά. Θα καίγεται το μουσείο του 3 χρόνια να πούμε. Αυτά πρέπει να προσέξει. Τις ηλίες και τις συμμαχίες. Αυτά είναι μαλακίες. Γιατί είναι μαλακίες? Γιατί ο Γουλανδρής όταν είχε τον Πετρόπουλο προπονητή και έπαιρνε τα πρωταθλήματα και ο Μαδάρα είχε και το μόνο είχε την ΕΠΟ. Τότε ο Βαρδινογιάννης την ΕΠΟ την πήρε μόνος του. Ο Κόκαλης την πήρε μόνος του. Ο Μελισανίδης με τον Καρά δεν είχαν κανένα σύμμαχο όταν πήραν 3 πρωταθλήματα με την ΑΕΚ. Εντάξει, το Μαρινάκης και ο Κόκαλης την πήρανε μόνοι του. Παρτούσα ΕΠΟ εγώ δεν έχω δει να παίρνω. Θα την πάρει ένας, στις συνεταιρλίκια και αλαξοκολλιές, εγώ δεν τα πιστεύω. Αν πιαστείς τα χέρια με τον Περόνε, τον έχεις. Μα, ό, τον Περόνε, πρόκολο Γαϊδούλη, δυνατός και γρήγορος. Τον Γουάντερσον. Ούτε χειρότερος ο Γουάντερσον, τον βλέπεις. Γιατί έξω. Από τις 22 πέντες ποιους μπορούμε να δίνουν. Το Πέλκα, μόνο το Πέλκα μπορείς να δίνεις. Μόνο το Πέλκα μπορείς να δίνεις. Τι ψάχνεις, μόνο το Πέλκα. Ο Άρντα ένας. Και ο Άρντα, τρομοκράτης είναι αυτός. Θα δει μετά και κυλάει να μην και αυτός. Το Πέλκα είναι γαϊδούρια, είναι δεν τους... Μόνο Πέλκα έχεις, άσου, μην κλαις. Πέλκα, ο ναι, τον έχεις. Μόνο και έχεις. Κάτι και λίγο γλύκο. Από τους άλλους είναι σπάνω το Λεωσίνιο. Το Δόνι έχω. Ναι, ρε, ούτε. Ναι. Αλλά, το Λεωσίνιο. Το Λεωσίνιο. Δεν μου λες τώρα, περίμενε σε πω κάτι. Είσαι στη Τσιμισκή κάτω, ρε παιδί μου. Είναι κόκκινο φανάρι και έχεις μπροστά σου ένα αυτοκίνητο. Και δεν προχωράει, γιατί είσαι τα κορναρίσμα. Κατέβαλε καριόλα. Και κατεβαίνει ο Πρίγιοβιτς, τι κάνεις. Λεχταρά μου. Αρχίζεις τα γλυψίματα, ε. Αρχίζεις τα παγωτά δοδόνια. Αρχίζεις τα παγωτά δοδόνια με τους. Αυτός είχε καρβώσει και ένα εξάρτημα μέσα στον κόρδο από τον καπό, θα σου κάνει τρύπες κατηφία. Θα σου κάνει τρύπες. 47 και 2 τρίτα παπούτσι φοράει αυτός. Παπάς κλωτσιάς έχει ξαϊλώσει. Είναι ενεργοί αθλητές, είναι δύσκολοι. Τώρα αν πετύχει στον Τουρσουνί 25 χρονών, μαύρο τον έκανες. Καμπλή κατάχημα. Τουρσουνί είναι στα. Μέχρι γης. Άντε μια καραπιάλη που κάπνιζε 3 πακέτα τσιγάρα. Με λίγο. Θα σταματήσει και μετά. Σου ο Δημητριάδης. Ναι. Α, καλά. Τώρα πιάζει τον Δημητριάδη έτσι όπως είναι χοντρό. Μα όλο τον κάνει. Σαν τον αδέρφο του. Σαν τον αδέρφο του. Ναι, δεν λειτουργεί. Τρία, πέντε χοντρό. Χοντρό. Ναι, δεν μπορεί. Τι έγινε, έφαγε στον Αναστόπουλο και πάει τον έφαγε. Τον έφαγε. Τώρα με τον Ελευθερόπουλο. Τον έφαγε. Για μιλάω στα 15 μέτρα. Γιατί δεν το έφαγε το κεφάλι. Ο Θανασιάδη, τον Αθανασιάδη να πλακωθείς και τον βαρέσεις, πάει γελάει κιόλας. Θα μην καταλάβει. Δεν νιώθει, είναι πολύ. Θα μην είσαι φιλμή. Τι έγινε? Αυτός ναι. Βάλα, άφησε έξω τον Τάτο σήμερα. Πάει. Λεβαδιακός 2-1. Όχι, το γύρισε Λεβαδιά. Το γύρισε Λεβαδιά. Κακό για τον Ιβάνη. Το γύρισε. Τώρα το δεγμένο εκεί. Πότε γύρισε? Πώς έναν Τάτος. Έβαλε Τζουμάνι, έβαλε Τζουμάνι αριστερό μπακ. Πολύ ωραίος. Δεν κόβει, αλλά μπροστά είναι καλό. Πέταξε και το Σόουζα, έβγαλε έξω τον Ιτζίδη με το Ταβλαρίδη. Ταβλαρίδης καθάρισε Ταβλαρίδη. Συνήθεια. Ταβλαρίδης καθάρισε. Πάει ο Ταβλαρίδης. Ταβλαρίδης εμένα μου έκανε εντύπωση από το παιχνίδι με τον Απόλλων Αθηνών, το παιχνίδι του Παυλίδη. Παυλίδη. Αλλά όταν έχει ο Άρης για καλύτερο χαφ τον Παυλίδη, έχεις θέμα. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω αν κατούρισε το πιγάδι. Αλλά αν είναι MVP του Άρη ο Παυλίδης, έχεις θέμα μεγάλο. Εγώ στο λέω. Μια χαρά είναι. Μέχρι τώρα ο Διούδης ήταν MVP. Άσε με τον Παυλίδη. Και το άλλο είναι ότι έβαλε κλασικό σεντερφόρ το Καπνίδη. Τρεις αλλαγές είναι. Τώρα πώς θα πάει δεν ξέρω. Έπεισε ο Άρτας. Έχεις θέμα. Κουράστε και λίγο ο Άρτας. Πέραντι! Πέραντι! Άουτι! Χέρι ήταν! Χέρι ήταν ρε μαλάκα! Χέρι ήταν! Ποιος
Αύριο
Αύριο παίζει. Καϊμάκι, καϊμάκι. Ναι. Δεν μου σάντε. Αλλά καγκμπάρ. Σάντε. Να διαβάτη. Ναι. Τι έλεγε. Αυτό. Τι έγινε 20 χρόνια που είσαι στο Καταζόμπιο. Αυτό και να δείτε πάρα πάρει η μάνα του Σαμίδη είναι μαλάκα. Κοίτα μούτρα, κοίτα. Μου σάντε. Θα το χάσει όλα. Κλάους που είναι ρε Κώστα. Στο κυνήγι ακόμα, δεν είναι χείριση. Ακόμα κυρικάει. Φουρτίκια. Έδωσαν και στην Ηρακλή 5 λεπτά για να κερδίσει. 5 λεπτά στην Ηρακλή δώσανε. Όλοι ευχαριστημένοι που πάνε. Ουσάτε με το ένα να μας κεράσεις. Περγαμούντα εδώ πέρα. Δεν μιλάς που θέλαμε. Πολλά δραμινιά ρουφιάρα. Δραμινιά κουφάλα, δεν μιλάς. Φαβορείτε σαν του Κόκοτα είχανε πούστη. Ο Κόκοτας τραγουδούσε με τετράγωνο μικρόφωνο, θυμάσαι και καλώδιο. Και μου είναι οι άνθρωποι απάνθρωποι. Ναι, τετράγωνο μικρόφωνο. Εγώ, 49 χρονών είμαι εδώ. Αλλά... 49 χειμώνες, 48 καλοκαίρια είχε πάνω του. Βέβαια. Τον Κόκοτα τον πρόλαβα. Τελευταία φορά που κερδίσα αυτή τον Ηρακλή. Τα μάχησαν 4 ταχύτητες, είχα μου λέει. Το κόκο, το πρώτο της έμε φαβορίτα και μαλλί, μπίσε σβαρμαλί. Μπορεί να έχει αυτή την ευθύνη. Πώς την μπάλα είναι μάνα και στην κοινά. Ο Δόνης, ο Χρήστο ελέγχει, ο Λίκος. Ο Δόνης ρε, πούστε το μεταξύ. Το αντιπαθητικός από τον παπά του. Μούτρα είναι αυτά ρε. Ε, λέει εντάξει. Είναι το πειράζει. Ενώ το άλλο το παιδάκι που παίζει στο εξωτερικό είναι πιο εντάξει. Πήρα από τη μάνα. Είναι πιο γλυκής. Πήρα από τη μάνα. Ωπα! Καλή απόφαση. Καλή απόφαση. Όχι, ο Διούδης ο δικός σας καλύτερος. Με το γιακά. Με το πολλό ο Διούδης. Όχι, ο λοιπόν, ο Άρης έχει ένα τερματοφύλακα, τον Αναγνωστόπουλο. Θα γίνει μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Μεγάλο καθήκα. Πολύ καλός είναι. Θα γίνει καλύτερος από όλους. Δύο δίδες και τους άλλους. Ο Αναγνωστόπουλος του Παναθηναϊκού ήταν. Ο Παναθηναϊκός πάντα είχε σχολή μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Γιατί ο Βλακουδίμου που έβγαινε δεν είναι καλός. Πολύ καλός. Του Πατάρα. Λίγο εδώ να γεννήσει. Θα γεννήσει. Μπαρτσελόνα τι κάνει Γιώργο! Γιώργο! Μπαρτσελόνα τι κάνει! Μπαρτσελόνα! Είναι Μπαρτσελόνα, μάγκα! Με καινή αιστεία ο Δόνης του κάνει πάνω μέσα. Νίτσα! Για κλάματα! Δεν είναι που είσαι ένα πενιντάριο. Ένα πενιντάριο. Έλα τι. Βεκτούρα. Δίπρα. Δίπρα. Τώρα. Μόνο σαν. Ναι. Για πέρα. Μάχη. Όχι. Δεν είναι καθόλου μιλημένο. Μιλημένο από το μάτι. Μιλημένο από το μάτι. Μιλημένο. Αρχίστε να υποψίδω στα εσάς που ρωτσέ. Εντάξει, εντάξει. Έλα, κύριε Ιατρέ. Για λέγε. Λοιπόν, ο Βολίσκα. Τι κρίμα, πότε το πήρες. Κέρδισε η Λεβαδιά, ε. Τα Γιάννενα κολοτρυπίδες ρε. Κάνουν δωράκια τα Γιάννενα. Κολοτρυπίδες ή τα Γιάννενα ρε μαλάκα. Και εδώ σε σένα κολοτρυπιδιά κάνανε το 2-1. Κατέβηκαν 10 άτομα στο κέντρο, στο κόρνερ και γύρισαν μεταξύ πίσω. Τα Γιάννενα
μόνο τριπλίδες είναι. Εντάξει. Κοίτα, ξέχασε η Λάρισα. Μπα, θα δώσει θέση Ολυμπιακό και μετά θα πάω να κοιμηθώ κανένα δυο ώρες, να με ξυριστώ, να με φρεσκαδούρα για την εκπομπή. Ναι, εδώ η ησυχία θα είναι. Πήγε τα γιατρέ, δίκαιο ήταν το αποτέλεσμα, πολύ στη δύναμη πήγε. Ο ΠΑΟΚ θα πέσει βιολογικά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να φορτσάρει τώρα, βλέπω ότι θα έχει πτώσει. Βλέπω ότι θα έχει βιολογική πτώση. Δεν τελειώνει. Πρέπει να κάνει μια νίκη γόητρο με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Αυτά πρέπει να φουλάρει για προημιτελικό, ημιτελικό κτλ. Κοίταξε γιατρέ. Παραγωγικά ο Ηρακλής, αν δεν πάει να πρεσάρει και με γκολ. Δεν έχει όμως ο Ηρακλής παραγωγικό αυτό να κάνει το κατοχή. Δεν έχει. Είναι ο Λεωζίνιος σε πολύ μεγάλη πτώση. Ναι. Ο Παστακός έδωσε όγκο και δύναμη. Ναι. Ο Παστακός αντί του Περόνε θα ήταν καλύτερα λόγω της εμπειρίας του Περόνε. Ναι. Εντάξει και οι δυο μαζί στο ρίσκο μένουν. Εντάξει. Αλλά λίγα πράγματα ο Τζόγλου πάλι σήμερα. Ο Δόνης πολύ καλό. Ο Δόνης πολύ καλό. Έχεις και προβλήματα γιατρέ. Έχεις και προβλήματα στα εξτρέμ. Σήμερα ας πούμε ο Μοντέιρο είναι δύσκολος και στον κόλπο. Είναι δύσκολος και στον δεν είναι. Ναι. Ο Γρόντης είναι μεσαίος παίκτης, δεν είναι εξτρέμ. Από τα εξτρέμ δεν πήρες πράγματα. Δεν πήρες πράγματα. Ναι, ο ΠΑΟΚ με τον Μπίζερβαλ και τον Μπέλκα. Πολύ πεσμένοι και οι δύο. Αξιστέρησε εκεί ο ΠΑΟΚ, πάρα πολύ. Ναι, δεν μπορεί ο Ενρίκε και με απογοήτευσε και εμένα. Λόγω αγωνιστικού χώρου τραυματίστηκε. Ναι. Ναι. Εντάξει, καλό είναι το χ για σένα γιατί πήρε και την παράδοση 20 χρόνια. Εντάξει. Το μας πήγε στη δύναμη. Εκεί που συνέφερε τον Ηρακλή. Πάω. Μπορώ να πω ότι αυτό το μάτς ήταν και ένας μπελάς για αυτό. Ξέραν τι θα αντιμετωπίσουν. Ο Μπίσεσβαρ, αρνητικός πρωταγωνιστής, τώρα έκανε γρήγορα αλλαγή καλά. Και από τον Μπέλκα δεν πήρε πολλά πράγματα. Πώς το λένε, ο Ίβιτς. Τον Νουάρντα τον θέλω περισσότερο δεκάριο, όχι στη γραμμή. Θα τον κρίνω. Ο Ενρίκε είναι μια κατάσταση δυσάρεστη. Όταν αμήνεται, σήμερα δεν πήρε και πολλές πρωτοβουλίες. Πολύ καλός ο Τζίμερο και ο Χαρίσης. Αυτοί οι δυο ήταν για μένα πολύ καλοί. Και φυσικά ο Μπρίγιοβιτς είναι μια μορφή στο κέντρο της επίθεσης του ΠΑΟΚ. Τραβάει παίκτες πάνω του, δημιουργεί καταστάσεις και πολύ καλός στις εκτελέσεις. Το αποτέλεσμα το θεωρώ δίκαιο. Αν και η ποιότητα των δύο ομάδων είναι πολύ μεγάλη διαφορά, με πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι όμως ιδιαίτερο παιχνίδι, ένα τέρμπι. Το οποίο ένας έχει μεγάλο κίνητρο και ο άλλος το κίνητρο του γοήτρου. Προχωράμε. Ο Ηρακλής στα εξτρέμ είχε προβλήματα. Ο Γροντής είναι μεσαίος παίκτης. Δεν μπορεί να παίξει την πλευρά εξτρέμ. Ούτε ο Μοντέιρο είναι από τους εξτρέμ που χαίρεται να έχει ένας προπονητής. Και ο Αργυρόπλος με τον Κούρο δεν είναι οι μπάκοι μοντέρνοι που να ανεβούν και να κάνουν πλάτος. Άρα ο Ηρακλής σήμερα ό,τι πήρε το πήρε. Ό,τι πήρε το πήρε από τα χαφ του. Από τον άξονα του, από τις πλευρές, δεν πήρε πράγματα ο Ηρακλής σήμερα. Ήταν δηλαδή Γροντής, Μοντέιρο, Αργυρόπουλος, Κούρος, οι τέσσερις της πλευράς, πολύ μέτριοι. Ειδικά μπροστά ο Ηρακλής, η παιχνίδια που θέλει την νίκη, δεν πλευροκοπεί, δεν μπαίνει, δεν κάνει, δεν ράει. Δίκαιο το αποτέλεσμα, προχωράμε. Α δούμε. Είπατε ότι δεν είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά, χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Με τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ στον παρακμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο. Είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε τι ζητάμε εμείς.
Ε, δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί. Τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα ντεράκι μας. Να είστε καλά. Ούτε ο Κωστέλογλου, ούτε ο Ελευθερόγλου. Ο Κωστέλογλου. Ο Κωστέλογλου είναι να πηγαίνει στη Μονή Εσφιγμένου, να κάθεται ζηλωτής εκεί ένα μήνα. Έχει και το βλέμμα εκεί το κακόμοιρο. Μαζί με τον... Για πέντως τώρα εσύ το κόλτο να ψάει. Δύο μέτρα. Δεν του κάνει κανένα θέμα. Αφού ότι οι παοξίδες είναι κολοτριπίδες. Όταν χάνουν με goal of sight, του φωνάζουν. Όταν κερδίζουν. Έφυγα από εκεί γιατί μου λέει εσύ δεν είσαι αντιπαοξής. Είσαι. Ρε πού είσαι αντιπαοξής. Σαριανός. Όχι, αλλά τα πρώτα λέω με το όνομά του. Δηλαδή συγγνώμη, δεν είναι αντιπαοξής. Δεν είναι αντιπαοξής. Δεν τον νοιάζει. Είτε από αντίπαλο. Καταλάβω, δεν το δεν πόξι. Το χέρι τα πέλτα, αυτό σε πατάει. Να σου ναι, ναι. Να μου λες, μαρκάρει ο Ντομπέργα, είναι η συμβολική εκεί έτσι. Πέφτει ο παίκτης κάτω έτσι, πάει πάνω στο χέρι. Είναι Μπεναρδί. Αφού στιγμένος, ήδη. Όταν την μπάλα πάει στο χέρι είναι Μπεναρδί. Άμα στο δώσει μπέναλτι με τον Ολυμπιακό τώρα την άλλη κυρική, στο λέω μας. Θα φωνάει. Και δεν έχει καθόλου αστεία, έτσι. Δηλαδή, από την άλλη του χωρίου, πάει στο κέντρο, προς το κέντρο μερικά. Είναι πέναλτι. Πέναλτι του. Σ' άρεσε ο ΠΑΟΚ σήμερα. Καθόλου, κακό σας. Απαράδειγμα. Ξέρεις, έδειξε ένα υπεροπτισμό, ε. Ένα συνοπισμό έδειξε. Μετά το 1-0 ειδικά έδειξε ένα συνοπισμό. Θα μπορούσε να χτυπήσει στο ρίσκο του Ηρακλή στην κόντρα και να κάνει 2-0-3-0. Συνόπαρε το παιχνίδι. Κανονικά πρέπει να πάτε τώρα έξω από την τούμπα και να καμπίζετε. Ήταν σίγουρο ότι θα πάρει το παιχνίδι. Ναι, ναι, μπράβο. Υπεροπτικά πήγαν αυτό που λέει. Και ο Ηρακλή έδειξε πολύ καλό ξεκίνημα, λίγο έπεσε, έγινε τον κόλλο εκεί. Αφού παίζει την ψυχούλα του, δεν έπεσε τον κόλλο εκεί, τελείωσε ο Ηρακλή. Έπεσε η ψυχολογία του. Ο Ηρακλή είναι ένα δεύτερο εμίχρονο. Ηρακλή, εσύ πες μας τον Κωστέλογλου και τον Ελευθερόπουλο. Ο Ελευθερόπουλο, άκουρε μαλάκα, στην Κομωτινή, όταν ήταν στον Πανδραγικό. Μου λέει ένα εκεί που ήταν σε ένα μπαρ, έρχεται έξω από τον μπαρ, λέει ο Ελευθερόπουλο. Και κάθεται 20 λεπτά έξω για να αποφασίσει αν θα μπει ή αν θα φύγει. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι αργός στο μυαλό. Ναι. Ο άλλος ο Κωστένογλου. Αυτό για το λέω, μπορεί να μην είναι έτσι. Δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι είναι. Μπορεί ο ένας μπακ εδώ, ο Στόπερ. Μπορούσε και από τον Κωστένογλου να μπει. Ο άλλος στην τουαλέτα του χρόνου και ο άλλος στην παραλία. Ανοιχτός έτσι. Μπορεί να έχει πολύ κόσμο και να μπει πια. Τι δεν με τέτοιο. Συγγνώμη. Έτσι καθόταν. Κωστένογλου, άκου, βλέμμα. Και ο άλλος. Ο Χάβος. Εγώ ο Χάβος είναι καλός προπονητής. Είναι, καλός ο Χάβος, έτσι, κοίταξε, καλός ένα προπονητής. Βλέμμα κακομύρικο. Τι να αυτή ρε. Το Πάκο πήγαινε μέχρι τα επιτελικά ρε πλάκα. Άσε με σκαημένα τώρα, ο Ελευθερόπουλος τον Άρη προπονητής. Τι να πούνε ρε. Λοιπόν, προπονητής τον Άρη. Ωραία. Ποιον. Εγώ θέλω να πάρω ένα προπονητή. Ποιον, τι, ποιον. Ναι, αυτοί που ποιοι, ποιοι είναι ελεύθεροι. Εσύ, άμα είσαι. Ποιοι είναι ελεύθεροι. Εσύ, τι είναι ελεύθεροι. Εγώ θα έπρεπε το γύρω με φυρό. Το φυρό, ναι. Τι, επειδή πίνετε καφέ στο καφενείο. Όχι, δεν πίνουμε καφέ, λάθος κάνω. Τι φυρό. Δεν πίνουμε καφέ, αλλά για την κατηγορία είναι ο καλύτερος. Ποιος Λευθερόπουλος, δεν φίλε. Αυτό λέω. Για, ποιος Κωνσταντίνο. Ποιος Κωνσταντίνο. Φέρτε, το κάπως. Φέρτε το κάπως. Το κάπως φέρε. Το κάπως. Πάρ το κάπως, θα σε βγάλει κατευθείαν. Άσε με τώρα. Σωστό. Πού είναι. Σωστό. Και δεν τον αναφέρω καθόλου. Καλό, σωστό. Σωστό. Πώς θα γίνει, για. Κάθε που ψάχνει μια δουλειά στη μέση, να τελειώσει. Δεν μου λες, από τη λέσχη που μαζεύσετε τόσα λεπτά, κάνα δώρο σε κάνα πασεραϊκό, σε καμιά αυλωτικό αστέρα, γιατί δεν κάνει. Δεν έχει λαμία, πλουκούμια έχει και έρθει. Δεν δούλεψα το πασεραϊκό, δεν τον έχω. Κάνα αδερφά σου μαθήμα. Κάνα μαζάκι μου να τα είστε κανένα κόσμο. Κάνα αδεράκι. Έστα ρε παιδί. Α, δεν χρειάζεται. Δεν γουστάρουμε τα ίδια παρά στα ίσια. Στα ίσια. Στα ίσια δεν αβγείς. Να μην βγω. Χίλια χρόνια. Χίλια χρόνια. Οι άλλοι λουκούμια δίνουνε. Χίλια. Ή γύρω οι λαμίες. Παρακαμιζούνε. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like.